Καλώς είστε, ένα ακόμα νέο vlog μας είναι εδώ μαζί σας. Εγώ συνεχίζω να φοράω κοντομάνικα μέσα στο σπίτι, ζεσταίνομαι άπειρα. Πριν από μία ώρα βρήκε καταρακτοδός και τώρα έχει βγάλει ήλιο και έχω σκάσει εδώ μέσα. Εγώ είδα στις ειδήσεις ότι το εμβόλιο έρχεται τον Ιανουάριο του κορονοϊού. Οπότε αυτό είναι κάτι θετικό. Τα πράγματα προχωράνε, οπότε παίζει να ξαναγυρίσουμε πάλι στην παλιά μας ζωή πολύ σύντομα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί νομίζω όλοι έχουμε κουραστεί, έχουμε απειβδίσει με αυτό το πράγμα, άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους και πρέπει σύντομα να γυρίσουμε όπως ήμασταν πριν, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να το ζούμε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα είμαι χαλαρά, θα πάω σε λίγο στον Δημήτρη στο στούντιο για να φτιάξουμε το συρτάρι του σήμερα, έχουμε έτσι τακτοποίηση. Και τις επόμενες μέρες έρχεται λίγο έτσι μία μίνι ανακοινωσούλα, ανακαίνιση στο δωμάτιό μου, έτσι λίγο να βάλω κάτι ράφια, να βάψω, να κάνω ένα ράνο. Οπότε αυτά από εμένα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι πονάει το κεφάλι μου γιατί χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Θα με ρωτήσετε γιατί δεν κοιμήθηκε η Σοφία, γιατί πολύ απλά η Αλίκη αναποδογύριζε συνέχεια το νερό της, δεν με άφησε ησυχία, έκανε επίθεση, αλλά όχι επίθεση με νύχια, ερχόταν απλά πάνω μου, κατέβαινε, έφευγε και έπαιζε με τα μπαλάκια της και τα ποντικάκια της που είχε εδώ πέρα και μου σπάσε τα νεύρα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εν τέλει την πέταξε έξω από το σπίτι, λέω, από το δωμάτιο για να κοιμηθώ και μιαούριζε 6 ώρες. Κάθομαι εδώ και ξαφνικά νιώθω κάτι. Ρε Πασκάλα! Είναι έξαλλη, έξαλλη. Κοίτα τι κάνει, κοίτα τι κάνει. Τι κάνεις εκεί? Τι είναι αυτό εκεί που πειράζεις? Άντε πάλι τα ίδια. Όποτε αλλάζω την άμμο. Γιατί? Τι να σου πω, κοπέλα μου. Γιατί κοιμάσαι πάντα πάνω στην θήκη του λάπτοπ, ρε παιδάκι μου? Ναι, οκ. Εδώ αφήσαν πάνω σε αυτό το κομμάτι του πεζοδρομίου καρφιά, με αποτέλεσμα το λάστιχό μου όλο να σκιστεί στα δύο. Είμαστε η χώρα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστό, τα αφήνει όλα στη μέση. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να αφήνεις το καρφί να κοιτάει έτσι στο δρόμο και να σκάει τα λάστιχα των ανθρώπων. Με είδατε έξαλλη πριν, αλλά τώρα ήρθα με τον μπαμπά μου να πάρω το λάστιχο από έναν γνωστό του εδώ πέρα που είναι ανοιχτός. Να πάρω ένα καινούριο λάστιχο γιατί είχε σκιστεί όλο. Λοιπόν, δεν έχω βλογκάρει τίποτα από αυτό που έγινε πριν, γιατί έψαχνα με τον μπαμπά μου να βρω πού μπορώ να πάρω ένα λάστιχο για το αμάξι. Βρήκαμε εν τέλει, το βάλαμε, μου το έβαλε ο Δημήτρης γιατί εγώ είχα μια δουλειά και έπρεπε να φύγω, οπότε έμεινε αυτός με τον μπαμπά μου, γι' αυτό δεν βλόγκαρα κιόλας. Έχουν περάσει λίγες ώρες από τα τελευταία πλάνα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα δεν μπόρεσα να βλογκάρω γιατί ήμουν έξαλλη. Πήγα με τον μπαμπά μου να βρω από ένα γνωστό του λάστιχο. Βρήκαμε ένα. Μας έδωσε αυτός ένα λάστιχο, αγοράσαμε. Εδώ τα κολάν μου. Είμαι εντάξει, σε τραγική κατάσταση από ό,τι βλέπετε. Τέλος πάντων, πήραμε το λάστιχο, το αγοράσαμε. Το τοποθέτησε ο Δημήτρης με τον μπαμπά μου μέσα στο αμάξι, τέλος πάντων, στη Ρόδα. Γιατί εγώ είχα δουλειά, έπρεπε να φύγω. Εδώ δεν μπόρεσα και να βλογκάρω κιόλας. Γενικά είμαι έξαλλη με αυτό που έγινε σήμερα. Τώρα γύρισα σπίτι, ειλικρινά, δεν γίνεται να είμαστε οι άνθρωποι, δεν γίνεται πραγματικά να καθόμαστε να αφήνουμε μισές τις δουλειές μας όταν κάνουμε κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται να αφήσεις το ξύλο με το καρφί προς τα έξω. Με ποια λογική, ρε φίλε, εγώ γιατί να πρέπει να πληρώσω αυτή τη στιγμή όσα πλήρωσα για το λάστιχό μου? Για ποιο λόγο? Τέλος πάντων, πέρασε όλο αυτό, μιας που είμαι τώρα στο σπίτι και θα είμαι έτσι χαλαρά λίγο σήμερα, θα σας δείξω λίγο πιο μετά την συνταγή που μου ζητήσατε χθες για τα νιόκια, γιατί όντως δεν την έδειξα αναλυτικά και θα μπορούσα να σας πω πώς την έκανα αναλυτικά. Δεν θα σας δείξω, απλά θα σας πω πώς την έκανα, τα υλικά και τα λοιπά για να τα σημειώσω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω βάλει οικογενειακές ιστορίες και βλέπω. Θέλω απλά να παίζει κάτι στην τηλεόραση. Και συνειδητοποιώ ότι η πρωταγωνίστρια, η κυρία εδώ που παίζει στις οικογενειακές ιστορίες, θα σας δείξω σε λίγο, φοράει το ίδιο με εμένα. Άρα παίζει το πείραμα από το ίδιο μαγαζί. Και εγώ κλαίω. Είναι αυτή εδώ η κυριούλα και φοράει το ίδιο κοκαλάκι με εμένα. Κλαίω. Εννοείται πως όταν γύρισα η Αλίκη είχε ένα ποδογυρίσει στο νερό και δεν έχω βρει λύση ακόμα. Κάποιοι μου είπατε να βάλω ένα πύληνο μπολάκι για να είναι βαρύ. Γενικά πιο πολύ μου είπατε για
κάτι βαρύ, οπότε λογικά θα βάλω κάτι βαρύ. Ο Δημήτρης μου έστειλε αυτά εδώ. Τύπου ας πούμε ότι σε αυτό θα μπει ο Πάτρικ και θα είναι έτσι ευτυχισμένος. Εγώ δεν αντέχω. Αυτό δεν μπορεί να είναι γλυκές όμως. Οκ, εντάξει. Πρόβλημα, Δημήτρη, πρόβλημα. Γιατί δεν με αφήνεις να κοιμάμαι τα βράδια? Πλάνο που έκανε πάλι το χέρι μου. Δεν μπορώ άλλο με αυτά πλάν. Α, κοιτάει πιο κοντά, ωραία. Έγινε. Στο σπίτι μου γενικά έχει πάρα πολύ ζέστη, όπως σας έχω πει. Τώρα δεν αναμένω αυτά, γι' αυτό φοράω και τη ζακέτα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να έχω υπόστρωμα ζεστό. Και πριν είχα ένα το οποίο χάλασε και μου έφερε η μαμά μου σήμερα ένα καινούριο. Παραλίγο γιατί θα παρήγγειλα και εγώ τώρα αυτές τις μέρες και μου πήρε αυτό εδώ. Οπότε θα το βάλω σήμερα και θα κοιμηθώ με αυτό. Θεωρώ ότι αυτή εκεί, αυτή εδώ, θα κάνει πάρτι με αυτό σήμερα. Γιατί θέλει πολύ ζέστη. Τώρα σκέφτομαι τη συνταγή που σας είπα. Πώς να σας τη δείξω, να σας τη δείχνω τι έβαλα μέσα όντως ή να σας την πω? Νομίζω ότι τα πλάνα σε όλο μου το σπίτι μέσα είναι όλα κίτρινα. Γιατί αυτό εδώ, το οποίο παιδιά δεν έχω, δεν θυμάμαι που το είχα πάρει, αλλά είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά τα φωτάκια, τα λατρεύω. Πάμε λίγο στην κουζίνα να σας δείξω τη συνταγή για τη μακαρονάδα χθες, τα νιώκη. Βασικά, τι να σας δείξω? Τελικά εν, θα σας τα πω. Λοιπόν, γράψτε. Εγώ παίρνω τώρα δύο πορτοκαλάκια, πάρτε χαρτί και μολύβι και ετοιμαστείτε να γράψετε. Έτσι με το χαμό εδώ πέρα τώρα θα σας πω τη συνταγή για τα χθεσινά νιόκι. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, σήμερα το vlog θα είναι λίγο... έτσι όπως είναι. Παιδιά, πραγματικά συγχύστηκα πάρα πολύ πριν με αυτά που έγιναν με τα καρφιά και το λάστιχο, γιατί συγχύστηκα. Και πέρασε πάρα πολύ ώρα και δεν vlogger, εντάξει υπάρχουν και αυτά, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι η καθημερινότητά μας και αν μέσα στην καθημερινότητά μας συμβεί κάτι όπως αυτό που είναι κάτι που δεν το περιμένεις, okay, θα γίνει και η βλακεία και μπορεί να μην έχει και ένα vlog το οποίο θα το θέλετε έτσι όπως θα το θέλετε. Αλλά πολύ ωραία. Αν καταπείς κουκούτσι θα πάθεις κάτι, πιστεύετε. Λοιπόν, δεν θα σας δείξω όλα τα υλικά που έβαλα γιατί δεν τα έχω κιόλας, τελείωσαν από τα χθεσινά νιόκι. Λοιπόν, άκουσα να δείτε πώς το κάνω εγώ. Είναι πολύ απλό. Τσιγαρίζω κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματίνια, μπρόκολο με σαφράν, βάζω δηλαδή λίγο λαδάκι και όλα αυτά μέχρι να γίνουν μαλακά πολύ. Τώρα είναι και ανάλογα, δηλαδή μπορεί να θέλετε και το μπρόκολο να είναι σκληρό. Τσιγαρίζω όλα αυτά, βάζω μισή κουταλίτσα σκόνη κνόρ με λαχανικά, δεν παίρνω με ζωμό κότας και μοσχαριού και τα λοιπά, παίρνω λαχανικών, όπου μπορούμε να αποφύγουμε το κρέας το αποφεύγουμε. Σβήνω με ούζο, έβαλα ένα τόσο κομματάκι ροκφόρ, πολύ λίγο, και μετά βάζω από πάνω κρέμα γάλακτος, ένα μπουκαλάκι βασικά, όσο είναι για πόσα άτομα θέλετε, τέλος πάντων το υπολογίζετε εσείς. Και μετά έβαλα και μια χουφτίτσα τριμμένο τυρί σκληρό. Και αυτά έβαλα, δεν έβαλα κάτι άλλο. Και λίγο καλαμπόκι, παίζει. Ναι, γενικά μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Α, και ξέχασα και δενδρολίβανο. Μέσα σε αυτό να τσιγαριστεί το δενδρολίβανο μαζί. Οπότε έβαλα και αυτό μέσα. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσουν εσάς τα πορτοκάλια. Με μου αρέσουν πάρα πολύ τα πορτοκάλια, αλλά έχω ένα κόλλημα. Δεν μπορώ μετά να μυρίσω το χέρι μου. Μου βρωμάει πάρα πολύ. Ενώ θέλω να τρώω συνέχεια πορτοκάλια, μανταρίνια κτλ. Μετά δεν μπορώ να μυρίσω το χέρι μου. Δεν θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξουμε αυτό το advent calendar? Το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ διαφορετικά πράγματα μέσα. Από περιέργεια και μόνο. Θέλω να δω αν έχει τα ίδια σοκολατάκια παντού. Τώρα θέλω να φάω άλλα 10 μανταρίνια. Άρα είναι όλο το ίδιο. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η σοκολάτα. Και δεν θα το ανοίξω. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το ότι φοράω τέτοια ρούχα και έξω για 18-14 βαθμούς. Λοιπόν, κλείνω τον ήχο, κοιτάξτε μου στέλνει ο Δημήτρης τώρα. Τι άλλο να κάνω, Δημήτρη, στα νύχια μου, τι άλλο πια να κάνω? Ήρθε νομίζω η στιγμή για να ξεπαυτούμε, θα βάλω αυτό εδώ, γαλάκτωμα πάντα. Ήρθα τώρα στο δωμάτιό μου και άνοιξα αυτό. Δεν ξέρω αν σας το είχα δείξει, εδώ είναι το τηλεκοντρόλ. Μισό λεπτό να δω. Λοιπόν, εδώ τα αλλάζεις, ό,τι θες να βάλεις. Εγώ αυτή τη στιγμή βάλω σίγουρα λέιζερ. Και θα αλλάξω το χρώμα και βάλω άραγε. Τα άλλα τα basic. Όλα αυτά βάζω. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ και θα κοιμηθώ με αυτό εδώ πάνω και πάνω φέρω το υπόστρωμά μου για να το βάλω εδώ και να κοιμηθώ.
Λοιπόν, sad πλάνο, λες και θα σκοτώσω άνθρωπο είναι εδώ. Βάζω τώρα το υπόστρωμα. Αυτά τα, το αυτοπαπλό μου το έχει φτιάξει η μαμά μου. Μου έχει φτιάξει πολλά η μαμά μου γενικά. Θα το δείτε όλο στο vlog μας αυτό. Και εδώ πέρα. Λέτε να πάθω κάτι γενικά. Καμιά ηλεκτροπληξία, κάτι ρε παιδί μου. Και βρεθώ εγώ καμένη. Ήρθες κατευθείαν εδώ. Αλίκη, αν το τρεπήσεις πεθάναμε και δύο. Okay. Δεν υπάρχει πιο τέλειο πράγμα από τη ζέστη στην μέση. Μπορεί να τρελαθώ. Η Αλίκη έχει τρελαθεί, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Έχει μπει. Ένα λεπτό να σας δείξω. Πού είναι το κορίτσι? Πού είναι το κορίτσι? Τι κάνεις? Η Αλίκη. Σ' αρέσει η ζεστούλα εδώ. Μπράβο. Έτσι κοιμόμαστε τα βράδια. Αυτό ήταν παιδιά σήμερα το vlog. Ήταν έτσι μια ήρεμη μέρα που δεν συνέβη τίποτα τρομερό. Όλα πήγαν καλά. Οπότε αυτό ήταν το vlog. Θα τα πούμε στο επόμενο που θα είναι αύριο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.